Με τις πρακτικές της πολυεθνικής φαρμακοβιομηχανίας Novartis στην Ελλάδα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αυτή είχαν νομίζω παγκόσμια εμπλοκή. Εσείς χειρίζεστε τα εδώ, εντάξει, ναι. Κάθε πολυεθνική εταιρεία έχει την επιχειρηματική της στρατηγική, την προώθηση των οικονομικών της συμφερόντων. Αυτό γίνεται σε κάθε μέρος του κόσμου, αλλά στην Ελλάδα αποκλειστικά και περιοριστικά είναι η συγκεκριμένη έρευνα των Αμερικανικών αρχών. Ερώτηση. Οι μάρτυρες, αυτοί που κατέφεσαν εδώ, που κακώς, οι προστατευόμενοι μάρτυρες, τους λένε και κουκουλοφόρους. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, προστατευόμενοι μάρτυρες. Είναι τα ίδια πρόσωπα που κατέφεσαν και στην Αμερική. Γιατί εδώ ο κύριος Τσοβόλας, όταν είχε έρθει, ο δικηγόρος του κυρίου Παπαγγελόπουλου, μας είπε ότι κάποιοι από αυτούς είναι ίδιοι. Ναι, επιτρέψτε μου να έχω καλύτερη γνώση. Ναι, γι' αυτό από τον συναδέλφο. Τον εκτιμώ πάρα πολύ τον κύριο Τσοβόλα. Θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος, εμπειρότατος και μάλιστα σε αυτή την ακριβώς υπόθεση, το έργο που έχει αναλάβει ως συνήγορος υπερασπιστής του κυρίου Παπαγγελόπουλου, δεν υπάρχει καταλληλότερος, γιατί έχει και την ανάλογη εμπειρία. Το έχω δηλώσει αρκετές φορές, θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά ρητά και κατηγορηματικά, γιατί για να μην γίνονται, να μην δημιουργούνται ασφαλμένες εντυπώσεις, αλλά και σε κάθε περίπτωση να μην εξυπηρετούνται σκοπιμότητες. Οι τρεις μάρτυρες, εκείνοι οι οποίοι προσέφυγαν στις Αμερικανικές Αρχές, είναι πρόσωπα διαφορετικά από τα πρόσωπα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Δεν συμπίπτει κανένα. Δεν συμπίπτει απολύτως κανένα πρόσωπο και νομίζω ότι είναι μια τοποθέτηση που την ξεκίνησε ο κύριος Μανιαδάκης, που θεωρώ ότι είναι εσφαλμένη η εκτίμησή του και έχει αναπαραχθεί και από τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους. Δηλώνω ρητά και κατηγορηματικά ότι κανένα από τα τρία πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούμε εμείς και οι Αμερικανοί μου συνάδελφοι που προσέφυγαν, που κατήγγυλαν τις αθέμητες πρακτικές και αυτή η καταγγελία, η προσφυγή τους στις Αμερικανικές Αρχές αποτέλεσε την αφετηρία της έναρξης Αμερικανικής έρευνας και κατά στη συνέχεια. Και δεν συμπίπτουν τα πρόσωπα. Δεν συμπίπτουν ρητά και κατηγορηματικά. Όποιος το λέει εξυπηρετεί σκοπιμότητα. Εάν ο κύριος Μανιαδάκης. Εσείς λέτε λοιπόν. Ο κύριος Μανιαδάκης πρέπει να περιορίζεται στα του οίκου του, στον εαυτό του, του, ναι, στη δική του εμπειρία και να μην αναφέρεται σε τρίτα πρόσωπα και μάλιστα, προσέξτε, διότι κάνει δηλώσεις και για το πρόσωπό μου. Εγώ δεν θέλω να τοποθετηθώ. Σέβομαι την ιδιότητά του αυτή τη στιγμή και την εμπλοκή του με τη δικαιοσύνη. Σέβομαι το τεκμήριο της αθότητας. Δεν θέλω να αντιμάχουμε με κανέναν προσωπικά. Δηλώνω δημόσια και το ξεκαθαρίζω ποια είναι η αλήθεια σχετικά με τους τρεις μάρτυρες. Και ξέρετε, και έχει φάνει και ποιοι είναι εδώ οι προστατευόμενοι. Τέλος πάντων, λίγο πολύ ξέρουμε. Τον έναν τον γνωρίζουμε, ο οποίος έχει αποκαλυφθεί, ο κύριος Μανιαδάκης. Τα πρόσωπα που πήγαν στις ΗΠΑ και εκπροσωπείτε εσείς, ευθέως πρέπει να πείτε στον ελληνικό λαό, γιατί κάποτε είχαμε κάνει μια συζήτηση. Αυτά τα πρόσωπα, δεν θέλω να πείτε ονόματα, έκαναν αναφορά σε πολιτικά πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως να εμπλέκονται σε χρηματισμό, σε δωροδοκίες κτλ. Ναι. Το έχω πει και άλλες φορές και θα το επαναλάβω. Ότι οι Αμερικανικές Αρχές είναι υποχρεωμένες να διερευνήσουν δύο πλαίσια. Το ένα το πλαίσιο αφορά την χειραγώγηση της συνταγογράφησης υπέρ των φαρμακευτικών σκευασμάτων της συγκεκριμένης φαρμακοβιομηχανίας, αλλά και ένα έτερο πλαίσιο είναι η εισαγωγή νέων φαρμάκων στην ελληνική αγορά και κατ' επέκταση στην παγκόσμια αγορά και στην κοστολόγησή τους. Δηλαδή, ενδιαφέρονταν να πληροφορηθούν εάν υπήρξαν αθέμητες πρακτικές στην εισαγωγή των φαρμάκων στην ελληνική αγορά και στην παρέμβαση στην κοστολόγησή τους. Αυτό έχει ενδιαφέρον για τις Αμερικανικές Αρχές. Η έρευνα λοιπόν έχει αυτά τα δύο πλαίσια. Οι μάρτυρες οι οποίοι προσέφηκαν στις Αμερικανικές Αρχές ανέπτυξαν και τα δύο πλαίσια, ο καθένας βέβαια από την ειδική γνώση την οποία κατήχε, αλλά αν θέλουμε να μιλήσουμε συνολικά, ναι, περιέγραψαν και τις αθέμητες πρακτικές τόσο στο θέμα, στον τομέα της χειραγώγησης της συνταγογράφησης, όσο και στην εισαγωγή και στην κοστολόγηση των φαρμάκων. Και έχω πει ότι αναφέρονται σε ιατρούς, σε κρατικούς αξιωματούχους και σε πολιτικά πρόσωπα. Αυτές είναι οι καταγγελίες τους. Αυτά είναι τα στοιχεία, οι ισχυρισμοί τους και τα οποία τα συνόδευσαν με στοιχεία. Αυτά είναι υποχρεωμένα να τα αξιολογήσουν κάποια οι Αμερικανικές Αρχές που παρουσιάζονται και να αποτιμήσουν την έρευνά τους. Η ελληνική δικαιοσύνη έχει λάβει κάποιο έγγραφο στα πλαίσια της δικαστικής συνδρομής από τις ΗΠΑ, το οποίο να κάνει αναφορά για πολιτικά πρόσωπα, γιατί εγώ ακούω και διαβάζω δηλαδή, κύριε Σαράκη, και εσείς το ίδιο, ότι οι Αμερικανικές Αρχές δεν μιλάνε για πολιτικά πρόσωπα, δεν ασχολήθηκαν με πολιτικά πρόσωπα. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής και το διευκρινίζω για άλλη μια φορά και σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Καταρχήν, αντικείμενο των Αμερικανικών Αρχών, η αρμοδιότητα των Αμερικανικών Αρχών είναι αποκλειστικά και περιοριστικά η πολυεθνική εταιρεία. Δηλαδή,
δεν μπορούν να ελέγξουν κάποιον άλλον παρά μόνο εκείνους στους οποίους έχουν αρμοδιότητα. Και γιατί έχουν αρμοδιότητα? Έχουν αρμοδιότητα για τις εταιρείες που έχουν έδρα στις ΗΠΑ, για εταιρείες που είναι στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ναι, και για οποιαδήποτε άλλη εταιρεία είναι υποχρεωμένη να δίνει αναφορές στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ. Ναι. Για πρόσωπα τρίτα τα οποία δεν εμπίπτουν σε αυτό το πλαίσιο δράσης, δεν έχουν καμία αρμοδιότητα. Σε κάθε περίπτωση όμως, όταν ερωτούν για τις αθέμητες πρακτικές, τους ενδιαφέρουν αυτές οι αθέμητες πρακτικές ποια ήταν η έκτασή τους, ποιο ήταν το μέγεθός τους. Ναι. Άρα λοιπόν δεν μπορούν να αποκλείσουν κανένα πρόσωπο από την έρευνά τους. Εάν τυχόν. Δεν το διερευνούν όμως σε βάθος. Θα σας ρωτήσω. Σε βάθος. Συγχωρείτε, παραδείγματος χάρη, εγώ είμαι υπουργός. Ένα λεπτό. Ηθήτευσα στο Υπουργείο, έτσι, ως υπουργός. Και έρχεται ο μάρτυρας, ο κύριος Σαράκης λοιπόν στην Αμερική, και λέει ο Χατζής, που ήταν υπουργός, έπαιξε ανώμαλο και ανθέμητο παιχνίδι και τα πήρε. Γιατί έκανε αυτή την πρακτική, ας πούμε, με τις συνταγογραφήσεις. Το Χατζή που έκανε την αθέμητη αυτή πράξη τον ψάχνει ο Αμερικάνος ή δεν έχει δικαιοδοσία να τον ψάξει? Απλώς καταγράφεται. Καταγράφεται και εξετάζεται η αξιοπιστία των ισχυρισμών εάν αυτός λέει την αλήθεια, αλλά όμως δεν μπορεί να ασκήσει διώξεις ή να επιβάλλει κυρώσεις, ναι, σε πρόσωπα τα οποία είναι εκτός της εταιρείας και σε κάθε περίπτωση, εάν δεν έχει αμερικανικό διαβατήριο για να μπει, ναι, στην σωστό, αμερικανική νομοθεσία. Το κατάλαβα αυτό. Μόνο έχει όμως την αρμοδιότητα να στείλει στην ελληνική δικαιοσύνη αυτές τις καταθέσεις, αυτές τις μαρτυρίες και να πει παιδιά, εδώ ήρθαν αυτοί γιατί η υπόθεση είναι ο Βάρτης, γιατί για το δημόσιο συμφέρον αυτό, έτσι. Στα πλαίσια της συνεργασίας. Και να πει, κοιτάξτε εδώ τι μας είπανε. Στα πλαίσια της δικαστικής συνδρομής, δεν μπορώ να το γνωρίζω γιατί δεν είναι αρμοδιότητά μου, δεν είναι στη δικαιοδοσία μου. Έπρεπε η ελληνική δικαιοσύνη να τα ζητήσει να και γνωρίζω. Να τα έχει. Φρονώ ότι στα πλαίσια της δικαστικής συνδρομής έχουν ζητηθεί. Αλλά να πω κάτι άλλο, το οποίο επιβεβαιώνει και τον ισχυρισμό. Και μπορούν να τα στείλουν αυτοί, δεν υπάρχει ζήτημα. Αυτό δεν μπορώ δεν είμαι εκπρόσωπός τους για να σας απαντήσω. Όχι, λέω, αν μπορούν να το στείλουν. Εάν υπάρχει δικαστική συνδρομή, θα πρέπει αυτή η δικαστική συνδρομή να λειτουργήσει αμφίπλευρα. Θέλω όμως να πω το εξής. Ο κύριος Μανιαδάκης, που το τελευταίο διάστημα, ναι, το σύστημα, αν θέλετε, γύρω από αυτόν, τον προβάλλει και μάλιστα η Προανακριτική Επιτροπή τον θεωρεί βασικό μάρτυρα. Τι είπε στη συνέντευξη, μάλλον τι δημοσίευσε η Real της Κυριακής, το είχε ως πρωτοσέλιδο. Ότι τον πίεζαν οι Αμερικανοί, αυτός είναι ο ισχυρισμός του, να κατονομάσει ως δωροδοκηθέντα τον κύριο Λαβέρδο. Άρα λοιπόν, από την κατάθεσή του που έδωσε στους εισαγγελείς του Αριοπάγου, προκύπτει ότι οι Αμερικανικές αρχές ενδιαφέρονταν για τις αθέμητες πρακτικές και στα πολιτικά πρόσωπα. Μισόρυκτο. Δεν το λέω εγώ δηλαδή, αυτός, το λέει ο κύριος Μανιαδάκης, αυτός το έδωσε στην κατάθεσή του, αναφέρεται ότι οι αμερικανικές αρχές, και μάλιστα που δεν το πιστεύω ότι τον πίεζαν, δεν πιστεύω τέτοια πράγματα. Καλά, δεν ξέρω τι κάνανε, αλλά εγώ ρωτάω το εξής. Αλλά ο ίδιος κατέθεσε ότι τον ρωτούσαν για πολιτικά πρόσωπα. Αφού δεν είναι τα ίδια πρόσωπα αυτά που κατέθεσαν εδώ με αυτές τις αμερικανικές. Σας λέω ότι για τον κύριο Μανιαδάκη. Πώς τον πίεζαν τον κύριο Μανιαδάκη? Κατά ποιο τρόπο? Σας είπα ότι εγώ δεν πιστεύω. Οι αμερικανικές αρχές δεν πιέζουν με τον τρόπο που μπορεί να το εννοούμε εδώ. Το να ερωτάνε, να ζητούν διευκρινήσεις, επεξηγήσεις. Έτσι σημαίνει ότι είναι στα πλαίσια της έρευνάς τους. Ο κύριος Μανιαδάκης είναι αυτός που επιβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές αρχές ερωτούν για πολιτικά πρόσωπα. Εσείς τώρα. Άρα δεν το λέω εγώ για εντυπωσιασμό. Να διευκρινίσω κύριε... όμως κάτι που είναι είδηση. Ναι. Όπως σας είπα, δύο είναι τομείς έρευνας των αμερικανικών αρχών. Ναι. Ο ένας τομέας που αφορά τους γιατρούς και τους κρατικούς αξιωματούχους, φρονώ ότι ολοκληρώνεται και θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Η δεύτερη έρευνα που αφορά τα πολιτικά πρόσωπα είναι ένα δεύτερο σκέλος στο οποίο θα απαιτηθεί χρόνος να ολοκληρωθεί. Και εκεί πιστεύω ότι ήταν το θέμα της συνδρομής, της αμοιβαίας συνεργασίας των δύο αρχών. Η αμερικανική έρευνα γίνει, έχει αποτελέσματα. Θα έπρεπε να υπάρχουν αντίστοιχα αποτελέσματα από την ελληνική έρευνα, από την ελληνική δικαιοσύνη, που είναι το αντικείμενό της και η αρμοδιότητά της. Δηλαδή, πέρα από την Οβάρτης, επειδή το τόπος θελήσεως των αδικημάτων, εάν υπάρχουν αδικήματα, είναι η χώρα μας, έχει αρμοδιότητα. Βλέπουμε όμως ότι στην Ελλάδα πώς εξελίσσεται η υπόθεση. Είναι μια υπόθεση η οποία καρκινοβατεί η πρόοδός της σε ό,τι αφορά τις αθέμητες πρακτικές της εταιρείας. Και έχουμε και μια άλλη έρευνα που γίνεται, εάν υπάρχει παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας, αν πρόκειται για μια πολιτική συμφωνία ή όχι. Είναι πιο γρήγορη. Πιο γρήγορη. Πιο γρήγορη. Και ξέρετε κάτι, κύριε Χατζή, αυτό που εμένα με στενοχωρεί είναι ότι έχουμε πετύχει και έχουμε ευθύνη όλοι μας αυτή η υπόθεση. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Όχι, να το πω. Έχει κουράσει τον κόσμο. Εντάξει, τον κόσμο τον έχουμε κουράσει, χάσει την ουσία. Αλλά δηλαδή, ο κόσμος θέλει να μάθει ποιοι
ενεπλάξει ενδεχομένω. Βεβαίω και θέλει να το μάθει, είναι... αλλά ξέρετε, τον έχουμε απογοητεύσει. Λέξει. Διότι ακριβώ τον έχουμε κουράσει, δεν γίνεται ουσία. Το θέμα τη διαφθορά στην Ελλάδα δυστυχώ είναι ένα καρκίνο που δηλητηριάζει την κοινωνία και τον δημόσιο βίο. Δεν έχουμε λάβει μέτρα, δεν έχει νομοθετήσει ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση. Και αυτή η κυβέρνηση οφείλει να πάρει πρωτοβουλίε, να θωρακίσει το νομικό πλαίσιο στη μάχη κατά τη διαφθορά και υπέρ τη διαφάνεια στο δημόσιο βίο. Θα πρέπει να προστατεύσουμε του μάρτυρε δημοσίου συμφέροντο. Διότι είναι οι μάρτυρες εκείνοι οι οποίοι είναι ο μοχλός για την αποκάλυψη τέτοιων σκανδάλων. Και ας μην γελιόμαστε. Ένα λεπτό. Και ας μην γελιόμαστε. Όποιος καταθέτει. Εσείς έχετε πελάτες αυτούς τους ανθρώπους που πήγαν εκεί. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ναι, αυτό λέω. Προφανώς είστε κοινωνός αυτών που είπανε. Φυσικά. Και, αλλά όμως με καλύπτει το επαγγελματικό απόρριτο. Δεν μπορώ σε κάθε περίπτωση εάν, να αποκαλύψω... ας πούμε για παράδειγμα, σας καλέσει η στην προακριτική και σας πούνε κύριε Σαλάκη, αλλά να διαφωτίσετε κι εσείς την υπόθεση. Ξέρετε τόσα, πράγματι ξέρετε την υπόθεση πάρα πολύ καλά, η αλήθεια είναι αυτή. Και σας πούνε, ελάτε να μας πείτε και να δούμε τι γίνεται. Γιατί σωστά. Εδώ καίγεται ο τόπος και έχω δεν μπορούμε κρυφή. Να αφήσουμε την Ελλάδα να, και τον κόσμο και την κοινή γνώμη έρμεο. Ναι. Της επικοινωνίας. Εγώ είμαι συνήγορος. Θέλουμε την αλήθεια. Εγώ είμαι συνήγορος. Έχετε κληθεί στην Επιτροπή. Έχω κληθεί από τους δύο εισαγγελείς που διεξάγουν την έρευνα. Όχι, λέω στην προαγγελική. Όχι, δεν έχω κληθεί. Δεν έχετε κληθεί. Μπορεί και να κληθώ. Μπορεί αυτό. Αλλά όμως η θέση μου θα είναι αυτή την οποία κοινώνησα και στους δύο εισαγγελείς του Ευρωπαϊκού. Δεν θα πείτε ονόματα. Ότι δεσμεύομαι από το επαγγελματικό μου απόρριτο, από τον κώδικα διοντολογίας περί δικηγόρων και δεν μπορώ να αποκαλύψω το οτιδήποτε έχει σχέση με αυτό το οποίο μου πιστεύτηκαν οι εντολείς μου. Κατά και με αυτό το οποίο δεν θα πείτε τίποτα μία... περισσότερο. Δεν από μπορώ αυτό να που λέτε... παραβιάσω το επαγγελματικό μου απόρριτο. Αυτό το οποίο μπορώ να κάνω είναι εκτιμήσεις. Έτσι, σαν ενεργός πολίτης και αν θέλετε με το ειδικό βάρος, ότι γνωρίζω πολύ καλά. Για να σας αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι έχετε μια επαγγελματική υποχρέωση και σας κρατάμε λίγο περισσότερο. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Αφήσατε να εννοηθεί, το είπατε ξεκάθαρα, δεν αφήσατε να εννοηθεί, ότι υπήρχε και μια μερίδα δημοσιογράφων οι οποίοι χρηματίστηκαν ή συνεργάστηκαν ή είχαν σχέση επαγγελματική και με οικονομικά ανταλλάγματα με την Οβάρτης. Ωστόσο όμως δεν δημοσιοποιήσατε τα ονόματα. Ναι. Και η ΕΣΥΑ ανησύχησε για αυτό το πράγμα και ναι. Σας κάλεσε. Και δεν πήγατε να... Όχι, δεν πήγα. Έχω μιλήσει. Δεν πρέπει να τα πείτε στην ΕΣΥΑ αυτά. Δεν μπορώ να τα πω. Ούτε απάντησα και προηγούμενα. Ότι ό,τι έχει σχέση με το επαγγελματικό μου απόρριτο, δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να το παραβιάσω. Όμως, γιατί αυτό το οποίο όμως είπα ναι. Και ακριβώς δεν έγινε κατανοητό πλήρως ή δεν αποτυπώθηκε σωστά στον προβληματισμό της ΕΣΥΑ, είναι το εξής. Ότι εγώ μίλησα ότι υπάρχουν εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό της Νοβάρτης Ελλάς μεγάλα ποσά τα οποία για το τμήμα επικοινωνίας ναι. Που αφορά εταιρείες επικοινωνίας, ΜΜΕ και δημοσιογράφους. Υπήρχε επαγγελματική συνεργασία εκτεταμένη με πλήθος εταιριών στις οποίες για ΜΜΕ και για δημοσιογράφους. Μάλιστα. Αυτό το οποίο κατέγραψα. Δεν είναι ποινικό, είναι ένα θέμα ηθικό. Ποιο είναι το ηθικό? Ότι όταν όλοι μας το γνωρίζουμε, ότι αυτός που σε ταΐζει δεν δαγκώνει στο χέρι που σε ταΐζει. Όταν δηλαδή κοινοποιήθηκε αυτή η υπόθεση, υπάρχουν δημοσιογράφοι λόγω της επαγγελματικής νόμιμης συνεργασίας που είχαν με την εταιρεία, ναι. Δεν θέλησαν να αναπτύξουν το θέμα στην έκταση την οποία θέλει η ελληνική κοινωνία. Και μίλησα με την πρόεδρο της ΕΣΥΑ, είχα μια εκτεταμένη συζήτηση, της είπα της απόψης μου και μου είπε και η ίδια ότι η ΕΣΥΑ δεν μπορεί να παρεμβαίνει σε υποθέσεις οι οποίες είναι εκκρεμείς ποινικά. Κατά συνέπεια, ούτε εγώ μπορώ να λειτουργήσω ως να δίνω στοιχεία της δικογραφίας ναι, που είναι απόρριτα. Αλλά ξέρετε κάτι, όμως στείλεται ένας ολόκληρος κλάδος. Η ΕΣΥΑ λοιπόν. Και έχει... το καταλαβαίνετε αυτό. Ναι, δηλαδή είναι σαν από αύριο εγώ οι δικηγόροι τα πιάσανε. Ποιοι δικηγόροι τα πιάσανε? Ο Σαράκης δεν τα πιάσε, ας πούμε. Ο άλλος δεν τα πιάσε. Όχι. Καταλάβατε. Ναι, ναι. Ή ας πούμε, να μην πω τα πιάσανε. Να πω όπως το λέτε εσείς. Ότι είχαν κάποιες επαγγελματικές σχέσεις, ηθικό το θέμα κτλ. κτλ. Μην το επεκτείνω. Η ΕΣΥΑ μπορεί να καλέσει τα μέλη της και να τα ρωτήσει ποιοι είχαν επαγγελματική συνεργασία με την εταιρεία. Και σε κάθε περίπτωση, αν διαβάσει τη δικογραφία, τις καταθέσεις οι οποίες έχουν διαρρεύσει, εκεί θα εντοπίσει πρόσωπα τα οποία έχουν. Μερικά αυτά που μου είπατε. Μερικά τα οποία έχουν δημοσιογραφική ιδιότητα και μπορεί να έχουν την οποιαδήποτε εμπλοκή. Εάν είναι τόσο ευαίσθητη η ΕΣΥΑ, τα πρόσωπα τα οποία έχουν γίνει γνωστά μέσω τη διαρροή των δικαστικών εγγράφων, θα πρέπει να ξεκινήσει από αυτά τα 3-4. Είναι όμως ένα άλλο θέμα να καλείται ο δικηγόρος. Γιατί οι δημοσιογράφοι γνωρίζουν και γνωρίζουν ποιο είναι το απόρριτο το δικό τους, το δημοσιογραφικό και ποιο είναι το δικηγορικό απόρριτο. Να μου ζητάνε επίσημα να παραβιάσω το επαγγελματικό μου απόρριτο.
Είναι ατόπιμα, έδωθηκαν, μίλησα εκτενώς με την εξαιρετική σας πρόεδρο, την κυρία Αντωνιάδου, και νομίζω ότι έχει μπει το θέμα στην ορθή του βάση. Σας ευχαριστώ θερμά και εγώ σας ευχαριστώ για την καλοσύνη που ήρθατε και την ταλαιπωρία που έχετε υποστεί λόγω της κίνησης στους δρόμους. Και βεβαίως σας καθυστερήσαμε λίγα λεπτά. Δεν πειράζει. Σας ευχαριστώ θερμά. Ελπίζω να. Λίδα, που πάμε, πάμε στη Βουλή. Πάμε στη Βουλή εμείς. Πάμε στη Βουλή, πάμε στο Σωτήρη Γιατζόγλου, διότι είχαμε χθες την πολύ αναμενόμενη κατάθεση Φρουζή. Μια κατάθεση που, όπως καταλαβαίνουμε, έβαλε φωτιές και στο πολιτικό σκηνικό. Σε μια συνεδρίαση χωρίς Τζανακόπουλο και Πολάκη αυτή τη φορά. Σωτήρη, καλημέρα. Καλημέρα. Όχι μόνο χωρίς Τζανακόπουλο και Πολάκη, αλλά πρόκειται για ένα φιάσκο. Τουλάχιστον ακόμη και οι ίδιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ το παραδέχονται, ένα φιάσκο στο σχεδιασμό τους, γιατί αυτή η πολυαναμενόμενη κατάθεση Φρουζή έγινε τελικά παρουσία ενός μόνο βουλευτή του κόμματός τους. Λοιπόν, ο κύριος Φρουζής πέρασε λοιπόν για πρώτη φορά χθες το κατόφλι της προανακριτικής. Μίλησε για τον εαυτό του, μίλησε για όσα έζησε το τελευταίο διάστημα. Έδωσε μεγάλη έμφαση βέβαια στο γεγονός ότι δεν κλήθηκε ποτέ από τη δικαιοσύνη να καταθέσει. Εκεί όμως που επικεντρώθηκε όλη η προσοχή και είναι απόλυτα φυσιολογικό, είναι σε μια μυστική συνάντηση που είχε με την κυρία Τουλουπάκη. Λοιπόν, να ξεκινήσω να σας διαβάσω έναν διάλογο σύμφωνα με πληροφορίες, βέβαια, σύμφωνα με όσα μας μετέφεραν βουλευτές και από τις δύο πλευρές. Ο κύριος Φρουζής άρχισε να λέει: Σας ευχαριστώ που με καλέσατε να καταθέσω μετά από τόσο καιρό. Τα πρώτα δημοσιεύματα ήταν το 2016, πέρασαν 3 χρόνια και κράτησαν μια στάση θεσμική. Απέφυγα τη δημοσιότητα, ταλαιπωρήθηκα και υφίσταμαι bullying. Δεν κλήθηκα ποτέ από ανακριτικό ή δικαστικό όργανο να δώσω εξηγήσεις. Ποτέ. Εκεί παρεμβαίνει ο πρόεδρος, το ρωτά: Δεν σας κάλεσε κανείς? Επίσημα όχι. Μόνο ατύπως, απαντά ο κ. Φρουζής, και η λέξη ατύπως βεβαίως προκαλεί το ενδιαφέρον του πρόεδρου, ο οποίος ρωτάει και πάλι: Τι εννοείται ατύπως? Ποιος σας κάλεσε ατύπως? Το Μάιο του 2018 με κάλεσε η κυρία Τουλουπάκη σε μια άτυπη συνάντηση. Πήγα μαζί με τους δικηγόρους μου. Η συνάντηση κράτησε 15 λεπτά. Η κυρία Τουλουπάκη μου είπε πως υπάρχουν σημαντικά στοιχεία σε βάρος μου και μου πρότεινε να με κάνει προστατευόμενο μάρτυρα αν κατέθετα εναντίον πολιτικών προσώπων. Βέβαια, μου το που είπε πολιτικά πρόσωπα, υπήρξε παρέμβαση από τον κύριο Καραγκούνη και τον κύριο Μαρκόπουλο. Σας είπε πολιτικά πρόσωπα, είπε ο κύριος Καραγκούνης. Σας είπε ποια, πρόσθεσε ο κύριος Μαρκόπουλος. Ναι, για τα 10 πολιτικά πρόσωπα, απάντησε ο κύριος Φρουζής. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα τα οποία φέρεται να έχει πει ο κύριος Φρουζής, όπως για παράδειγμα το ότι δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ ούτε σε πολιτικό πρόσωπο ούτε σε υπάλληλο του Υπουργείου. Υπάρχει όμως, πρέπει να σου πω, και υπάρχουν μάλλον δύο τρόποι εξήγησης. Ναι. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θεωρούν πως υπήρξε πίεση έως και εκβιασμός στον κύριο Φρουζή προκειμένου να εμπλέξει τα 10 πολιτικά πρόσωπα ή κάποια από αυτά. Ενώ η εξήγηση από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι απλώς κλήθηκε από την κυρία Τουλουπάκη ως κίνητρο, εάν φοβάται να μιλήσει για πολιτικά πρόσωπα, να το κάνει και εκείνη θα του έδινε την ιδιότητα του προστατευόμενου μάρτυρα. Η κατάθεση θα συνεχιστεί και αύριο, επομένως. Και αύριο, ναι. Έχουμε. Αύριο στις 11 το πρωί είναι προγραμματισμένη η επόμενη συνεδρία της Προεδρικής Επιτροπής. Με ρωτήσετε. Σε ευχαριστούμε, Σωτήρη. Λοιπόν, Δήμο. Τώρα αρχίζει και απλώνεται ο τραχανάς. Άκουσες τον κύριο. Τον άκουσα. Και τη μια και την Σαράκη. Άλλη και την παράλληλη πλευρά. Εγώ ένα ξέρω. Και ένα λέει το δικό μου το ρεπορτάζ. Ότι σε αυτή την ιστορία που έχει ξεκινήσει τώρα δεν εμπλέκεται ένα πρόσωπο. Και μένει επιδεικτικά απ' έξω. Και λέει στη δικαιοσύνη, κάντε ό,τι εσείς καταλαβαίνετε. Ποιο είναι αυτό? Ο Πρωθυπουργός της χώρας.